Λοιπόν, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ο τίτλος μου είναι founder του GrisJS. Για όσοι το γνωρίζουν, είχαμε ξεκινήσει αυτό το meetup, νομίζω, το 2012. Είχαμε μαζευτεί στο Collab πρώτη φορά γύρω στα 60-70 άτομα και το γεγονός ότι συνεχίζει ακόμα, νομίζω, το κάνει ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου μέχρι στιγμής. Πέρα από το GrisJS, πριν από αυτό ήμουν founder σε μια εταιρεία που λέγονταν Backsense. Εκεί κάναμε analytics και crash analytics κυρίως για mobile applications. Η εταιρεία αυτή εξαγοράστηκε για το Splunk το 2013, αλλά την περίοδο του Splunk δεν τη βάζω καν στο CV μου γιατί είναι λίγο βαρετή. Και τώρα είμαι partner στο Marathon VC, οπότε κατά κύριο λόγο κάνουμε Excel και PowerPoint, αλλά καμιά φορά το βράδυ έτσι, επειδή βαριέμαι πολύ, ή καμιά φορά και στα ανάμεσα στα PowerPoint βγάζω λίγο κώδικα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για Ethereum. Μπορώ να πω αρχικά να πω ότι δεν είμαι μεγάλος fan του Ethereum. Είμαι πιο πολύ Bitcoin maximalist. Αλλά για να χαζω κοντάρεις, ας πούμε, είναι πολύ πιο ωραίο. Γιατί είναι πολύ χαμηλό το level για να μπει στο Ethereum σε σχέση με το Bitcoin. Οπότε ο κάθε JavaScript σαν και εμένα μπορεί να πάει να γράψει κάτι. Στο Bitcoin πρέπει να είσαι σοβαρός. Αλλά μπορεί να κάνεις και πολύ λιγότερα πράγματα, έτσι. Και επειδή μπορεί να κάνεις πολύ λιγότερα πράγματα, αν βάζετε κάπου τα λεφτά σας, να τα βάλετε στο Bitcoin και όχι στο Ethereum. Λοιπόν. Είχα ένα slide με το πρώτο email, πώς έγινε το Chris.js, αλλά αφού έχουμε ίντερνετ, θα το δείξω έτσι για τη φάση. Μισό λεπτάκι. Γιατί το έχω αποσχεθεί σε κάποιον. Αρχικά ήταν community.js. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό το email ήταν μια πρόταση περιγραφική, 2011. Διονύσης Συνοδεινός, νομίζω ότι δεν είναι μαζί μας, μερικοί άλλοι και όπως λέει, μπορεί κάποιος να προωθήσει το χερουβίμ, γιατί δεν έχω το email του. Λοιπόν, άρα πάμε να δούμε καταρχήν τι είναι το Ethereum. Πόσοι καταρχήν έχουν Ethereum, έχουν επενδύσει. Ωραία, ελπίζω να βγάλετε λεφτά, να μπήκατε πρόσφατα. Δεύτερον, πόσοι ξέρουν τι είναι το Ethereum και πώς δουλεύει. Περίπου η μισή, οπότε θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, το Ethereum, αν πάμε λίγο πιο πίσω, χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που λέγεται blockchain. Το blockchain, όπως θα δούμε στην ουσία, να το πούμε πολύ χοντρικά, είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων, ας πούμε ένα master-master application. Τι θέλει να κάνει το Ethereum. Το Ethereum δεν θέλει να είναι το μέσο συναλλαγών όπως το Bitcoin, αν και το κάνει και αυτό, αλλά θέλει να είναι ένας παγκόσμιος υπολογιστής, το οποίο δεν κλείνει ποτέ. Δηλαδή, το θέμα με το blockchain, όταν έχουμε blockchain και κάτι distributed, είναι ότι έχουμε computation. Το οποίο είναι uncensorable, αν το δίκτυο έχει σχεδιαστεί σωστά. Τι θα πει uncensorable, ότι κάποιος δεν μπορεί να κάνει μια επίθεση και ενώ κάποιος θέλει να πει ένα και ένα κάνει δύο, να πει αυτός ότι ένα και ένα, εγώ δεν το άκουσα ποτέ, ή όχι, ένα και ένα κάνει τρία. Οπότε, όταν έχουμε ένα τέτοιο δίκτυο blockchain, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κατανείμουμε το computation σε πάρα πολλούς υπολογιστές και με διαφορετικούς αλγόριθμους. Ένας αλγόριθμος είναι για να συμφωνούμε, που λέγεται consensus, ή για να αποδείξουμε ότι όσοι. Αποδείξαμε ότι για ένα και ένα κάνει δύο, αυτό δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητηθεί. Και υπάρχει κάτι που λέτε proof of work, θα το δούμε στη συνέχεια, το οποίο με διάφορα μοντέλα μας εξασφαλίζει ότι κανείς δεν θα πάει ποτέ και να αμφισβητήσει ένα transaction που έγινε παλιότερα. Δεν το email. Θα το δούμε εδώ. Δηλαδή, τι κάνουμε σε ένα blockchain. Κάθε 10 λεπτά στο Bitcoin, κάθε 14 δευτερόλεπτα στο Ethereum, όλο το δίκτυο ακούει για αλλαγές που γίνονται σε αυτό. Δηλαδή, αρχικά εγώ έχω ένα Ethereum client, τρέχει στον υπολογιστή μου. Και τι μπορώ να κάνω με αυτόν. Καταρχήν, έχω κάτι που λέγεται wallet. Το wallet στην ουσία είναι ένα συνδυασμό κλειδίου, δημοσίου και ιδιωτικού. Με το οποίο εγώ μπορώ να πάρω κάποια tokens, π.χ. στο Bitcoin, και να τα στείλω σε κάποιον άλλον. Και να υπογράψω ότι αυτά πάνε από τον Alice στην Bob. Και μόνο ο Bob με το private κλειδί του μπορεί να ξεκλειδώσει αυτά τα tokens και να τα στείλει κάπου παρακάτω. Τώρα, στο Ethereum τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, γιατί δεν είναι απλά ότι εγώ στέλνω από το A στο Β κάτι. Στην ουσία τρέχω ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει ένα state. Και τι θέλω να κάνω τώρα στο Ethereum. Αν όλοι είχαμε ένα node, όταν εγώ θα κάνω deploy ένα smart contract, δηλαδή ένα προγραμματάκι στο δίκτυο το οποίο ας πούμε, θα κάνει ένα καινούριο token ή θα πουλάω εισιτήρια ή θα κάνω ένα και ένα κάνει δύο, θα το τρέξετε όλοι. Δηλαδή, εγώ κάνω deploy, όλα τα nodes το ακούνε και όταν εγώ θα πάω να κάνω μια αλλαγή σε αυτό το contract, δηλαδή θα πάω να του πω τώρα πρόσθεσέ μου ένα και ένα, θα το κάνουν όλοι. Ακούγεται super wasteful, έτσι προφανώς, να έχουμε ένα computation το οποίο θα το κάνουμε όλοι. Προφανώς δεν το κάναμε για απλά πράγματα, δεν το κάνουμε για να γράψουμε σε μια βάση δεδομένων. Το κάνουμε όταν θέλουμε αυτή η πράξη να έχει το μέγιστο social scalability. Τι θα πει social scalability, το ακούμε όλοι και μετά μπορώ να πάω σε όλους και να ρωτήσω. Ένα και ένα, ένα και ένα, ένα και ένα, ένα και ένα.
Πού είναι αυτό ένα τέτοιο application με τόσο μεγάλο waste of resources θα έχει νόημα, κατά κύριο λόγο στις οικονομικές συναλλαγές. Έτσι. Και το νόημα είναι εδώ πέρα ότι ενώ θα είχαμε κανονικά στη μέση κάποιον, π.χ. μια τράπεζα, που θα έλεγε εγώ έχω τη σφραγίδα το Θεό και ό,τι πω εγώ είναι σωστό, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο counterparty risk όπως όλοι γνωρίζουμε. Οπότε προτιμούμε να κατανοούμε την ενέργεια και το duplication ή quadruplication of computing σε όλους, έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας πει στο τέλος ότι όταν έκανες μια συναλλαγή, όταν έτρεξες έναν υπολογισμό στο Ethereum, αυτό είναι και τέλος. Έχει γραφτεί σε διεθνή πάρη. Και πολλοί λένε το blockchain στην ουσία μια παρομοίωση, σαν έχει ένα κουμπί καλλιτεχνημένο στο διεθνή πάρη και συνέχεια προσθέτεται νέα layers. Οπότε αυτό πλέον δεν αλλάζει τίποτα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε το blockchain είναι ότι έχουμε χίλια δύο πράγματα blockchain. Το θέμα είναι, χρειάζεται κάτι να γράψουμε και να μην το γράψει ποτέ. Αν ναι, τότε αυτό θα το πληρώσει για να γίνει. Και επειδή θα το πληρώσει, πλέον έχουμε και αυτή την τιμή. Προφανώς πέρα από τη σπέκουλα που υπάρχει για να βγάλουμε λεφτά και δεν κρατάμε, ο λόγος είναι ότι όταν κρατάω Ethereum, Bitcoin ή κάτι άλλο, και λέμε ότι δεν έχει κανένα βάλει. Ξέρω εγώ, λένε λέει φούσκα, ξέρω εγώ, δεν έχει καμία αξία. Η αξία του να γράψω κάτι και να μην τη γράψει ποτέ, είτε αυτό λέγεται το πτυχίο μου, είτε ο πλούτο μου, είτε μπορεί να κάνω register το αυτοκίνητό μου ή το σπίτι μου, ίσως αργότερα μπορώ να φτιάξω και τέτοια πράγματα με Ethereum. Αυτό το πράγμα δεν αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή έχουμε το πιο μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο είναι η ενέργεια που πρέπει να την βρίσκουμε και να την πληρώνουμε. Και το δεύτερο είναι η εμπιστοσύνη. Και στην ουσία, γιατί το κάνεις, το να κάνουμε distributed computation και να λύνουμε δύσκολα προβλήματα έτσι ώστε οι miners να είναι όσο δυνατόν πιο ειλικρινείς γίνεται, κοστίζει. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τιμή του κάθε κρυπτονομίσματος, το οποίο έχει μια ανταπόκριση. Τώρα, πάμε πίσω στο Ethereum. Αν έχετε δει ποτέ Bitcoin, θα καταλάβω ότι κάθε μια συναλλαγή λειτουργεί ένα hash. Δηλαδή, όταν εγώ λέω το δημόσιο κλειδί με το ειδικό μου κλειδί, φτιάχνω υπογραφή και λέω, θα στείλω ένα Bitcoin στο Γιάννη. Το Γιάννη, όλοι έχουν στο δίκτυο ότι ένα hash address, όχι όχι εγώ, στέλνει σε ένα άλλο hash address ένα Bitcoin. Υπάρχει ένα hash function σε όλο το transaction. Αυτά κάθε 10 λεπτά στο Bitcoin μπαίνουν σε ένα block και μετά έχουμε τους miners οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν verify ότι τα transactions αυτά είναι σωστά. Και μετά όμως πέρα από αυτό πρέπει να λύσουν ένα σύγχρονο πρόβλημα. Το οποίο κατά κύριο λόγο είναι ότι πρέπει να βρουν ένα hash μετά για όλο το block, το οποίο να έχει πολλά μηδενικά μπροστά. Και για να βρει όλα αυτά πρέπει να βρει άπειρα hash functions και να βάζει κάθε φορά ένα νούμερο που το λέμε NAS. Τώρα, για να κάνει αυτό, ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια. Γιατί? Για να μην κάνει τσατσιέ, α πούμε έτσι. Προφανώς παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο και ένα μεγάλο κόστο. Οπότε όταν παίρνει το κόστο του ηλεκτρίσιμου και του εξοπλισμού, μάλλον θα προσπαθήσει να είσαι σωστό. Η διανομή σου είναι πιο μεγάλη αν παίξει σωστά το παιχνίδι και κερδίσει την ανταμοιβή από το δίκτυο που φαίνεται καινούργια από πόρε ή καινούργια από τσέι, γιατί έτσι παράγονται τα κρυπτονομίσματα. Όταν κάποιο λύσει ένα μπλοκ και αποδείξει αυτό το μπλοκ είναι το σωστό και θα το στείλει σε όλο το άλλο δίκτυο, και μετά ο καθένα μπορεί να πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να δει ότι όντω είναι σωστό. Όλοι ξέρουμε ότι ένα hash function είναι πάρα πολύ γρήγορο όταν το ένα είδο. Να σου βάλει διαγραφή. Και από την άλλη, αν εσύ α πούμε κάνει μια επίθεση. Πάνω δεν θα κερδίσει τίποτα, θα κάψει τσαμπαρέσμα και θα χάσει. Τώρα μπορούμε πολύ αναλυτικά πώ είναι αυτό το proof of work. Τώρα το Ethereum, αυτά τα transactions που βλέπουμε εδώ πέρα, το Ethereum θα πάει μια πολλά βήματα παρακάτω. Το Ethereum στην ουσία είναι ένα τεράστιο state machine. Και κάθε μια συναλλαγή στο Ethereum στην ουσία είναι ένα σύγκλινο, το οποίο το κάνει deploy στο Ethereum. Και όταν εγώ στο στατικό μου client που πω, ωραία, άνοιξε μου αυτό το σύγκλινο, αυτό το smart contract, και κάνει τη συνάρτηση β. Αυτό που πρέπει να μεταφερθεί peer-to-peer σε όλο το δίκτυο. Έτσι. Και τώρα ο καθένα θα φτιάξει αυτή την συναλλαγή, θα πάρει το state, θα γράψει ένα signature για το καινούριο state που φτιάχτηκε, θα το στείλει προς την βεβαίωση στους miners, οι miners θα το δουν, θα κερδίσουν λεφτά, θα πάρουν και ένα transaction fee και όλα καλά. Και από εκεί πέρα, όσο χτίζεται το δίκτυο, κανείς θα πάει ποτέ και να μου πει ότι όταν έκανε τη μεταφορά του κτήματος, γιατί ας πούμε αν είχαμε, μπορούσαμε να βάλουμε τις συνταγμένες μέσα σε ένα, ας πούμε, σε ένα structure, μέσα στο Ethereum, και μετά έχουμε να στέλνουμε τις συνταγμένες του γραφείου μου μέσα σε σένα, θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα σύστημα κυριότητας. Έτσι. Τώρα τι κάνουμε, πού κάνουμε ιδιότητα, τα γράφουμε στο χαρτί, τα δίνουμε στην δημοσιογράφηλα, τα σταυρώνουμε. Αν δεν χαθεί ποτέ το χαρτί, μπορεί να αποδείξει ότι εγώ είμαι κάτω από το επίπεδο αυτού. Ενώ τώρα εδώ πέρα μπορούμε να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδείξει ότι αν κάποιο κακό άκρο πάει να κάνει κάτι, όλο το υπόλοιπο δίκτυο δεν θα συμφωνεί μαζί του. Οπότε μπορώ να πάω πάντα πίσω σε αυτό και να αποδείξω ότι δεν είμαι ελεύθερος. Μιλώντας πάλι συγκεκριμένα για το Ethereum, το θέμα που είχε όλο το state. Όλο το στέλνιο, δηλαδή σαν πρόγραμμα που κάνει execute. Κάθε ένα execution, κάθε μία αλλαγή αποθηκεύεται για πάντα. Το οποίο σημαίνει ότι
Το blockchain του κονταλούν εφαιρετικά. Αυτή τη στιγμή προσθέτει 5 GB νέο state τη μέρα. Οπότε αν θέλετε να κατεβάσετε το GIF που είναι επίσημο client του Ethereum για να δέξετε τη συμπολογισή σα, καλή τύχη για τη συμπολογή, θα πάρει πολύ γρήγορα μέρα. Και γι' αυτό θα μα έρθει στο τέλο. Λοιπόν, άρχισα να μιλάω ήδη για αυτά. Ξεκινάω με πολύ βασικό. Έχουμε τα notes. Ο καθένα κατεβάζει το GIF που είναι το επίσημο implementation του Ethereum εξωτερικό από το Ethereum Foundation. Υπάρχουν και άλλε ειδοποιήσει στο πάρι τη Εράστα που έχει τα αγγλικά μα μακάλια. Υπάρχει σε Python στο JavaScript, δεν υπάρχει κανένα λόγο ποτέ να πηγαίνει στα εξωτερικά, μόνο για εκπαίδευση. Με το GIF θα έχει μια χαρά. Λοιπόν, τώρα το GIF τι κάνει. Κάθε μια συναλλαγή, είπαμε ότι τρέχουμε κώδικα, ο οποίο μπορεί να τρέχει ένα σύμπλεγμα στην ουσία σε αυτού του clients. Αυτό ο κώδικα γίνεται combined στο Ethereum Virtual Machine. Είναι ένα πολύ μικρό virtual machine, το οποίο θεωρητικά είναι φτιαγμένο για smart contracts, με τι απαιτήσει του Program Security, για να μπορέσει να έχει ένα stack το οποίο είναι μικρότερο κλπ. Τώρα έχουμε πολλέ γλώσσε που μπορούμε να κάνουμε compile σε EVM. Οι βασικέ είναι η Solidity που έχει στο Ethereum, η Viper που μοιάζει λίγο με Python, οπότε είναι καλύτερο. Και η LLM που είναι που λύξει, αλλά είναι, δεν ξέρω, μόνο η LST. Και μετά έχουμε τι ουσίε smart contracts. Έτσι γράφω εγώ Solidity σε smart contracts. Που τρέχω στην EVM, το οποίο τρέχει σε ένα node. Και τώρα ποιο είναι το θέμα του Ethereum, γιατί υπάρχει το Ethereum. Γιατί εγώ για να τρέξω αυτό το smart contract θα πρέπει να πληρώσω computation. Γι' αυτό το platform θα προσέχω. Κάθε ένα βήμα, ειδικά όταν αλλάζει το state, δηλαδή έχω ένα function που λέει φέρνει ποιο είναι ο owner αυτό το κινήμα, δεν θα πληρώσω τίποτα. Αλλά αν κάνω μια μεταβίβαση από τον άλλο στο βήμα και πρέπει να αλλάξει το state στην ουσία του contract, του data structure που έχει φτιαγμένο, θα πρέπει να πληρώσω. Και κάθε φορά που γίνεται αυτό το βήμα, το πληρώνω σε κάτι που λέγεται gas. Τώρα το gas έχει κάθε βήμα που έχει ένα σχεδόν estimation του πόσο πολύ πλοκό είναι, μεταφράζεται σε gas. Τώρα, το gas που θα αγοράσω, στην ουσία με ether. Αλλά το computation μπορεί να ξέρω πάντα το ίδιο νούμερο σε gas, αλλά στο τιμή με τον ether μπορεί να αλλάξει. Είναι λίγο μπερδευτικό, α πούμε, το γεγονό ότι δεν χρησιμοποιούμε ether να τρέξουμε ένα gas, αλλά πάντα υπάρχει μια ιστορία το οποίο αλλάζει με την πολυπλοκότητα του δικτύου, πόσα transactions γίνονται, αν έχουν μπει λιγότερο οι miners, τότε πρέπει να ξεχνάει την πολυπλοκότητα για να προστατευτεί το δίκτυο. Είναι κάτι που θα το όποιο δοκιμάσει να γράψει το μαθήμα, θα το πολλέ φορέ μπροστά του. Θα βρει π.χ. να μην μπορεί να κάνει κάτι πρόεδρο στο δίκτυο, γιατί δεν υπολογίσει σωστά το πόσο gas χρειάζεται, δεν θα έχει γίνει η έντονη στον λογαριασμό του. Άρα στην ουσία ο καθένα τι είναι, είναι ένα νόμισμα το οποίο μου επιτρέπει να κάνω πολύ ακριβού και πολύ αργού υπολογισμού. Αλλά από όταν του γράψω δεν ξέρω αυτό το πέτρα. Δηλαδή κάποτε λέγαμε γραμμένα σε πέτρα, τώρα θα λέμε γραμμένα σε blockchain. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Ethereum και γιατί γίνεται τόσο τόρο. Καταρχήν είπαμε είναι uncensorable, εκτό αν κάνει το ίδιο το Ethereum με ένα fork, γιατί θα είναι λεφτά του. Όπως είπαμε, ο λόγο που υπάρχει για τα νομίσματα είναι ότι μπορώ να κάνω computation το οποίο δεν θα έρθει ποτέ για να μου πει στου κλείνου του λογαριασμού σου, δεν θα έρθει ποτέ το, ξέρω εγώ, το κάθε εργαλείο και να πει κόσμο τη βάση. Όλα αυτά είναι καταργημένα, κανείς θεωρητικά δεν μπορεί να τα σταματήσει εκτός αν ήταν η κοινότητα του Ethereum καταναλωτικές. Γι' αυτό μπορείς να πει τώρα. Λοιπόν, κατά δεύτερο λεπτό, η Ethereum είναι φανταστική κοινότητα. Άπειρα έχει κάποια ίντερς, έχει interfaces με JavaScript πάρα πολύ και θα δούμε ότι ο βασικός τρόπος για να αλληλεπιδρούμε με smart contracts είναι μέσω του Web3.js, μια βιβλιοθήκη η οποία σχεδόν μας βγάζει όλα τα internals του Ethereum σε JavaScript. Και από εκεί πέρα μπορούμε να γράψουμε τα backend applications, τα front side, οπότε να έχουμε truly serverless applications, που είναι και distributed, δηλαδή έχω φέρει μια εφαρμογή από το δίκτυο, η οποία είναι true μόνο front end και μιλάει ευθεία με Ethereum. Και πάνω από αυτό έχουν χτιστεί frameworks, έχουν χτιστεί πολλέ εφαρμογέ, όλα τα οποία μπορούμε να έχουμε τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε bootstrap το προϊόν, το ό,τι φτιάχνουμε κλπ. Δεύτερο είναι ένα σχετικά ασφαλέ, όσο είναι και η ελληνική κρυπτογραφία αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιείται η ίδια ελληνική κρυπτογραφία που χρησιμοποιείται το Bitcoin για να φτιάξει ένα wallet, δηλαδή κάποιου random αριθμού ή κάποιου που μπορεί να ξεκινήσουν είτε από κάποιο μνημόνιο wallet είτε εντελώ τυχαία και να φτιάξει ένα πάρκο και να πάρει το κλειδί. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποιο από εσά στον πλανήτη έβρισε το ίδιο τυχαίο νούμερο, θα έφυγε το ίδιο πάρκο κλειδί και θα μπορούσε να κάνει τα δικά σα λεφτά. Οπότε η ελληνική κρυπτογραφία αυτή τη στιγμή σε ασφαλίζει ότι δεν θα γίνει αυτοκολλήσεων, οπότε δεν θα φτιάξει ένα άλλο wallet για τώρα όταν γίνουν πρακτικοί υπολογιστέ θα το δούμε. Λοιπόν, σε σχέση με το Ethereum, με το Bitcoin είναι πολύ πιο γρήγορο. Μόνο 14 δευτερόλεπτα για να βρούμε ένα νέο block. Φυσικά χωράνε λιγότερα transactions από ό,τι το Bitcoin εκεί, αλλά τα 14 δευτερόλεπτα το κάνει πάρα πολύ καλό, ίσω και κάνουν και για πληρωμέ. Γιατί πέρα από το να τρέχω smart contracts και να στέλνω εγώ λεφτά, δηλαδή Ether,
είναι καλό να φάξω στα contract, μπορώ να στείλω απευθεία σε ένα άλλο wallet. Τα wallets λέγω και external accounts στο Ethereum. Οπότε εγώ μπορώ να στείλω σε ένα Ether, το οποίο εσύ μετά μπορεί να το πουλήσει για να βγάλει σε Ευρώπη, να το στείλει σε ένα smart contract για να εκτελεστεί. Οπότε είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Ethereum βάσει άλλα crypto projects όπως το Bitcoin, που θέλουν 10 λεπτά για να κάτσουν απλώ και να γίνει και πάλι. Αφού και τώρα δεύτερη μου λόγω των ειδικών που έχει η ουσία να αγοράσει computation, το οποίο είναι sensor που δεν θα ξεχαθεί ποτέ, είναι και μια πολύ καλή επένδυση ειδικά, ειδικά για όσους μην κάνουν λόγους. Αλλά νομίζω πάλι το ρίσκο. Απλά αν θέλετε να πείτε τώρα, ίσως θα πείτε λοιπόν. Αλλά πάει από την κάτι στιγμή στον κλπ, που πρέπει να μιλάω για πάντα γι' αυτό. Και τέλος, το οποίο είναι κάτι που σε άλλα κρυπτο communities να τους ξενίζει, ειδικά το Bitcoin, είναι ότι το Ethereum είναι πολύ πιο διανακτικό στην κυβέρνησή του. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι benevolent dictators, όπως ο Vitalik Buterin, ο οποίος το δημιούργησε, και άλλα 3-4 άτομα στην Ethereum Foundation, οι οποίοι κινούνται πολύ γρήγορα, μιλάνε πολύ κόσμο, προσπαθούν να πάρουν το Ethereum παντού. Πάνε και κάνουν, ας πούμε, υπογράφουν επιχεί με τη Ρωσία, άρα σε κάνει κάποια εσέφρο και μετά σε κάνει τη Ρωσία, what the fuck. Αλλά έχει χαθεί το Ethereum and Enterprise Ethereum, το οποίο είναι Ethereum. Έχει κάποια πολλά πράγματα στο Ethereum πλάκα μου. Οπότε, εγώ μπορώ να πω στο Network Manager, θα μιλάς μόνο με αυτά τα nodes και το consensus δεν θα κάνει πρωτοβόλ, επειδή έχω μετράω μέσα από τη στρατηγική του Θεού, ότι εγώ πω ότι εκτελέστηκε, εκτελέστηκε, είναι σωστό. Οπότε, μπορούμε να Enterprise Ethereum, μέσα στο ίντερνετ μια εταιρεία, δηλαδή να έχουμε 15 τράπεζες και 3 συνεργάτες τους που ένας πιστεύει τον άλλο. Οπότε δεν μπορεί τώρα, τέλος πάντων. Ας το έργο δεν πιστεύει τον άλλο. Οπότε μπορεί να έχουμε ένα Ethereum το οποίο είναι πλέον στο ίντερνετ και μερικά διαφορετικά plugins, το οποίο είναι διαφορετικό consensus, διαφορετικό network manager και ίσως να κάνουμε discount του Ethereum, ας πούμε, το token που χρησιμοποιούν πιο ελαστικά, ας πούμε, για να κάνουμε υπολογισμούς. Τώρα, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη βρισκόμαστε στην εποχή που έχουμε Ιντερνετ, δεν είναι όλα στο Ιντερνετ, γιατί είναι νέα τεχνολογία, δεν το πιστεύονται, κάποιοι άνθρωποι έχουν grey hair. Η τεχνολογία είναι ανώνυμη. Πάρα πολύ, το λένε και οι άνθρωποι που φτιάξουν Ethereum. Και δεν είναι και εντελώς ανώνυμη. Δηλαδή, στο public place δεν μπορούμε πολλά πράγματα. Και αν κάνει κάποιες επιθέσεις, μπορεί να σκεπάσει και ποιο έκανε κάτι. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι στο Enterprise Ethereum έκανε commit στο form αυτό που λέγεται Quorum, η JIT Morgan Chase, έβαλε τα ZK Snarks. Οπότε έχει φτιάξει πλήρως ανώνυμες transactions μέσα στην Ethereum και η τράπεζα. Το φύγιο. Λοιπόν, κάτι τελευταίο έτσι με τα πιο high level. Αυτή είναι η παραγωγή νέου Ether του χρόνου. Στο πορτοκαλί είναι το Bitcoin, το οποίο είναι κάτι σε 21 εκατομμύρια το 2040, αλλά το Ethereum θα προσθέτει 18 εκατομμύρια νέα Ether κάθε χρόνο. Οπότε είναι ένα νόμισμα το οποίο θα έχει πληθωρισμό θεωρητικά. Ενώ το Bitcoin έχει από πληθωρισμό. Γι' αυτό κρατάμε το Bitcoin για πάντα. Το Ethereum μπορεί να το δέχουμε για να φέρουμε Ελλάδα. Λοιπόν, ποια είναι η χρήση για smart contracts. Η πρώτη χρήση είναι να κάνουμε ICO και να κέφτε τα λεφτά των ανθρώπων άλλων, γι' αυτό κάποιος έχει καεί εκεί πέρα από ICO. Το άλλο πράγμα είναι να κάνουμε financial instruments, δηλαδή να φτιάξουμε instruments που να λέει, ξέρεις ότι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι οι ασφάλειες. Οι ασφάλειες τι λένε, εγώ με σένα έρχομαι στην διαλλαγή να μου φέρεις τα λεμόνια στην Ολλανδία, αν και σήμερα στο αντίστοιχο κάνουμε. Και υπάρχει ένα φορτηγό, υπάρχει πολύ ενδιάμεση. Και γι' αυτό, επειδή δεν ξέρει ποιο θα πάει να ζητήσει τα λεφτά, αν χαλάω τα λεμόνια, θα σου χρεώσει 20 ευρώ. Τώρα, ποιο ήταν το tailor space. Ότι φτιάχνουμε ένα smart contract και λέω εγώ ο παραγωγό, το υπογράφω, το αγοράζει το σούπερ μάρκετ στην Ολλανδία, το υπογράφει κι αυτό. Το υπογράφει και αυτό που κάνει οι τρει μεταφορέ, ξέρω εγώ, ένα φορτηγό και ένα τρένο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε φορτηγό με ένα smart contract. Να πούμε, okay. Θα βάλω εδώ 50 ευρώ, α πούμε 50 ευρώ. Και αν κάνω κάτι πάει στραβά, αυτόματα θα τα ρώθω στη τσέπη μου πίσω γιατί είχα αυτό το επιτρία, ξέρω εγώ. Οπότε εγώ βάζω 50 και αυτό θα ασφαλίσει, ίσω βάζει 400. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα smart contract. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ κάθε λίγο κυλικάκι, δεδομένα του έξω κόσμο. Αν δηλαδή είχαμε μια συσκευή που μετράει την υγρασία, την υγρασία μέσα στο κοντέρ με τα λεμόνια, αν αυτή κάποια στιγμή έστελνε και πει, ξέρει, όλα θα είναι. Έχουμε 300 βαθμού μέσα στο κοντέρ, έχει γίνει λιμονάδο. Αυτόματα το smart contract θα μπορούσε να απελευθερώσει τα funds από τον ασφαλιστή και να του τσέπουν. Τώρα, αυτό που είναι πολύ ωραίο, αλλά το αναφέρουμε δεδομένα του έξω κόσμου ακόμα δεν έχει λυθεί. Αυτή τη στιγμή τα πιο πολλά πράγματα στο Ethereum είναι εσωτερικά στο blockchain. Είναι ένα κόσμο αρκετά εσωτερικό, γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει πώ θα εξεδόμαστε αυτό το μη hardware που είναι στον έξω κόσμο. Γιατί εκεί δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το replication που γίνεται σε πάρα πολλά νότια και μαθηματικά που μα υποστηρίζουν. Οπότε, πράγμα αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε είναι financial instruments. Δηλαδή, εγώ αγοράζω 5.000 δολάρια, αν την τιμή σου και πέρασε 6.000, εσύ που έχει κάνει το αντίστοιχο bet θα το πληρώσει. Οπότε μα έχουν αυτά τα set που ξεκινούν την υπόδραση, τα οποία είναι πέρσι κάποια εξωτερική τιμή. Πάρα πολύ ωραία.
voting. Όταν έχουμε wallets και εξεχόμαστε κόσμο στα κλειδιά του τα χάνει και δεν πάει να ψάξει μετά με μπουλντόζερ να πει που έβαλε τα κλειδιά του το coin, έτσι πάει το mine. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα σύστημα εκλογών το οποίο θα ήταν αδιάλειπτο. Άλλε πιο προσφαρμογέ είναι πια κανεί εταιρεία. Θα μπορούσαμε να πουλάμε σε εγώ εταιρεία για το Grid.js, δεν έχουμε φαρμακόβρα, μπορεί να χρειάζεται να πάμε στο Eventbrite ή οποιοδήποτε άλλο και θα μπορούσε και να το μεταβιβάσει σε κάποιον άλλο που είχε το μπορούσε να έχει στο σφαρμόγραφο. Μετά μπορούμε να έτσι αυτό που έλεγα πριν. Αντί να βάζουμε τα χαρτιά μα με τη στραγή του Θεού, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα registry που θα ήθελε ένα table και θα έλεγε το κύριο που έχει αυτό το account, αυτό το public key, έχει αυτό το VI αυτοκίνητο ή αυτά τα, για αυτές τις συνταγμένες σε κόπεδο. Οπότε έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε θεωρητικά ένα πολύ πιο τεράστιο registry το οποίο το κάνει σε όλο το δίκτυο. Και αυτό είναι το λάθος που κάνουμε αυτή τη στιγμή, είτε το λάθος ή θα φτάσουμε αργότερα, είναι ότι τώρα σου λέει κάθε κυβέρνηση που λέει κάνει blockchain, θα φτιάξω ένα δικό μου private, το τρέχω εγώ η ίδια και θα αποδεικνύω ότι εσύ είσαι στο κόπεδο. Μα μπορεί κάλλιστα να πάει να το αλλάξει, γιατί έχω λίγο όλα τα notes. Ενώ στο μέλλον θα μπορείς να τρέχουμε στο public blockchain και πραγματικά να μην εμπιστεύεσαι κανένα. Αυτό είναι το point. Αν δηλαδή έχω ένα blockchain που τρέχει ο ίδιος οργανισμός, ας είναι πιο ωραίο, χρήστε αυτό. Ενώ άμα δεν εμπιστεύεσαι κανένα, τότε πραγματικά μια χρυσή στήριξη. Και φυσικά όταν θα γίνουν και marketplaces και υπάρχουν πολλοί που δοκιμάζονται, να κάνουν το Airbnb, να κάνουν το Uber, να είναι distributed και να τα βάζουν όλα στα λεφτά τους ή στην τσέπη τους οι providers και όχι κάποιοι συνδυάμους. Θα γίνουν αυτά, πιστεύω σίγουρα, αλλά είναι ίσως ακόμα πολύ νωρίς και η τεχνολογία είναι που θα έχουμε πραγματικά να βρούμε. Λοιπόν, τι χρειάζεται να ξεκινήσετε με το Ethereum. Αν απλά θέλετε να κρατάτε ένα λογαριασμό στο Coinbase και φτάνει. Αν θέλετε να κάνετε κάτι παραπάνω, θα πρέπει να καταρχήν ξεκινήσετε με ένα wallet. Δηλαδή κάπου που θα έχετε Ether, τα οποία θα μπορείτε να κινήσετε για να τα χρησιμοποιήσετε. Μιλάμε μιλώντας τώρα ότι θέλει να κάνει πράγματα στο live δίκτυο. Γιατί αν απλά θέλει να γράψετε contracts, δεν χρειάζεται Ether, θα υπάρχουν τα faucets, τα testnets. Υπάρχει ένα πρόβλημα με faucet, το οποίο το χτυπάς και σου στέλνει Ether 3-4 Ether για να κάνεις τη δουλειά σου, να κάνεις την πρώτη contract σου, να το δοκιμάσεις κλπ. Αλλά αν θέλουμε τώρα να έχουμε ένα wallet να κρατάει πραγματικά Ether, οι επιλογές είναι το Mist, που είναι ένας browser ο οποίος όμως κατεβάζει όλο το blockchain του Ethereum, δηλαδή τραγικό και πολύ αργό. Και το πιο διαδεδομένο είναι το My Ether Wallet. Είναι full front-end application, μπορείτε να το βρείτε στο myetherwallet.com ή να το κατεβάσετε και να το τρέχετε από το desktop σας. Η μαγεία με τα wallets και λοιπά είναι κάτι για την εκπληκτική που μιλάμε κανένα server, γίνεται το όλο local. Θα μπορούσατε δηλαδή να κάνετε ένα πιο wallet, να γίνετε το internet, να μπείτε και πρέπει να έχετε ένα address το οποίο μπορεί να στείλετε Ether. Και μετά να βγείτε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Οπότε το MyEtherWallet ίσως είναι ένα HTML application που μιλάει το Web3 απευθείας σε κάποιο node. Οπότε για να είστε απόλυτα CPU θεωρητικά, θα πρέπει να κάνετε τον φίλο του MyEtherWallet να πηγαίνει στο δικό σας client, στο δικό σας installation του Ether. Αλλά αυτό συνδέεται με default με κάποια άλλα public τα οποία είναι πολύ δεδομένα. Άρα το MyEtherWallet μπορείτε να έχετε, το Ether σας, μπορείτε εκεί να κρατάτε και τα tokens τα οποία είναι συμβατά με το ERC20 certification που θα δούμε λίγο αργότερα. Μπορείτε να φορτώνετε smart contracts και ακόμα και τελευταία μπορείτε και να αγοράζετε με έναν λίγο περίεργο μηχανισμό Ethereum ENS ονόματα, δηλαδή πάνω στο g.tef. Θα το λέω πρώτα πάλι αυτά. Λοιπόν, άρα εμείς θα το θέλουμε να wallet αρχικά αζαμίγου, μα ήθελα wallet αρχικά είναι επιλογή. Και μετά ίσως πρέπει να χρειάζεται ένα node. Τώρα για node, το GEF μάλλον πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή. Από εκεί πέρα θα δούμε και αναλυτικά τα εργαλεία. Πάμε να δούμε λίγο αργότερα. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και τα οποία κάνουν τη ζωή του smart contract developer πιο εύκολη. Αν και κανείς δεν υποτίθεται ότι smart contract developer είναι μια ευχαρίστηση και τα εργαλεία πολύ ωραία, γι' αυτό υπάρχουν τεράστια opportunities να φτιάξουν πολύ tooling γύρω-γύρω από το να φτιάξει smart contract, να κάνει debug, να κάνει deploy. Και αν θέλετε να το κάνετε, marathon εσύ, θα ακούσουμε όλα τα πίτσα γιατί είναι ένα τομέα που μα ενδιαφέρει πολύ. Και ακόμα καλύτερο είναι ποιο θα κάνει secure ότι αυτό το contract τρέχει σωστά. Και αν το βρει σωστά, κάποιο θα πρέπει να είναι ασφάλεια ότι εγώ που ήμουν άσχετο και ήμουν δικηγόρο και χρησιμοποιήσα αυτό το contract για το αμάξι μου, το contract έχει ένα bug, το τι πρέπει να κυνηγήσω κάποιον. Οπότε η ασφάλεια πάνω στα γράμματα και το auditing του contract θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αν θέλετε να το κάνετε, να μιλήσουμε. Λοιπόν, άρα θα καλωσορίσουμε να κάνουμε ένα ICO του Grid.js. Θα φύγουμε όλοι με ένα token το οποίο με αυτό σε 10 χρόνια θα μπορέσει να το κάνει. Πρώτα θα πρέπει να πούμε πολλά έτσι buzzwords, buzzwords για decentralization. Θα κάνουμε pump and dump, θα πάρουμε ένα white paper το οποίο θα είναι για πέταμα. Θα τα πουλήσουμε μετά στο Coinbase και μετά θα τσελάρουμε. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν να φτιάξουμε το ICO μας, θα πρέπει να φτιάξουμε το tool set. Το
πρώτο πράγμα που θα εγκαταστήσετε είναι το Ethereum Pavlagization RPC. Τι είναι αυτό? Είναι ένα command line, που στην ουσία είναι ένα dummy Ethereum client που έχει στην κονσόλα, στον υπολογιστή μας, και μας συνδέει πολύ γρήγορα development. Αυτό έχει ξεκινήσει, φτιάχνει 10 accounts, φτιάχνει 10 public, 10 διαφήμισης, 10 private κλειδιά, όλα είναι pre-funded και με 100 Ether, και εγώ τώρα μπορώ να συνδέομαι με το Web3.js απευθείας πάνω στο test RPC. Φυσικά δεν υπάρχει propagation σε άλλα nodes κλπ. Τρέχει όλο απλά στον υπολογιστή μου, είναι απλά ένα test environment. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, πολύ φιλικό και πολύ πιο γρήγορο από το να χρησιμοποιώ, ας πούμε, ένα test. Και επίσης μπορώ να βάζω ό,τι κάνω pre-fund, ας πούμε, πόσα δεν θέλω. Οπότε πολύ γρήγορα κουμπώνω να γράψω πάνω στο JSON RPC. Λοιπόν, τώρα που χρειαστούμε είναι το compiler και Solidity. Γιατί το smart model δεν μπορεί να το γράψουμε στην JavaScript, ευτυχώς. Το γράφει μια γλώσσα η οποία λέγεται Solidity, είναι κάτι ας πούμε between σε C και σε JavaScript. Έχει structs, έχει functions, έχει decorators. Έχει κάτι που τα λένε events. Τα events στην ουσία είναι όταν εγώ λέω από ένα αλλάζω το state contract, δηλαδή όταν στέλνω από ένα address σε ένα άλλο κάτι, είτε αυτό είναι ether, είτε είναι token, ή κάποια άλλη αλλαγή θα αλλάξει ένα stack. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μπορεί να έχω ένα τύπο fast table που λέω εδώ το τάδε account, το τάδε public address, έχει ένα κόμπερ. Όταν πάω να το αλλάξω, αυτό ήταν ένα event. Δηλαδή, αν προπαγγείλει στο δίκτυο, άλλαξα κάτι. Και αυτό το πληρώνω. Οπότε πάντων, φτιάχνουμε τα smart contracts μας, θα κάνουμε compile στο bytecode του EVM και ο πιο εύκολος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το binary Solidity αλλά το Solidity.js που παίρνει το NPM. Το ακόμα που δικάσε εμάς την διάθεση. Λοιπόν, το άλλο χρησιμό πραγματάκι και το εκεί που βασικά κάνει πιο πολύ δουλειά ίσως και όταν φτιάχνουμε applications είναι στο Web3.js. Το Web3.js είναι μια βιβλιοθήκη σε JavaScript η οποία μιλάει για RPC από πίσω, χειρέστα. Και μπορεί να μιλάει με ένα Ethereum client. Με ένα Ethereum client. Άρα, θα πούμε λίγο μετά το τι πρόβλημα γίνεται. Όταν έχω ένα smart contract στη Solidity, το γράφω, κάνει compile, μπορώ να γράψω και tests και μετά το κάνω deploy στο κόμμα. Εντάξει. Τώρα, με το Web3.js θα πάω να πω, φέρει μου το contract που είναι φορτωμένο στην τάδε διεύθυνση. Και επίσης χρειάζεται και άλλο που λέγεται API, Application Binary Interface. Δηλαδή πρέπει να ξέρω πού είναι φορτωμένο το contract που έκανα deploy και ποιο είναι το interface για να μιλήσω μαζί του, το οποίο είναι ένα αρχείο JSON και έχει μέσα τις πανίες στα μαθήματα. Τώρα, αν έχω αυτά τα πράγματα, γίνονται πολύ πιο εύκολα από εκεί πέρα. Έχω ένα interface από την πλευρά στην JavaScript, το οποίο μπορώ να καλώ συναρτήσεις, να βλέπω το account μου, να κάνω sign transactions, ό,τι σχεδόν μπορώ να κάνω το Ethereum, μπορώ να το κάνω στο Web3.js. Το Web3.js τρέχει και σε browser, οπότε αυτό που σα έλεγα πριν, μπορώ να φτιάξω μια εφαρμογή, HTML JavaScript, η οποία μιλάει με κάποιο node, ο καθένας μπορεί να το εξωτερικό του node σε κάποιο public και να κάνει interface με το contract. Οπότε λίγο πολύ όλο το interface, όλο το access to the user γίνεται αποκλειστικά στο Web3.js. Και εδώ έχουμε να μιλήσουμε πραγματικά για decentralized serverless applications. Ειδικά αν πάμε αργότερα για κάτι το storage τη ίδια εφαρμογή του HTML, του CSS και του JavaScript μέσα στο Ethereum, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τη SQAM, το οποίο αντίστοιχα κάθε node πέρα από το computation μπορεί να φυγεύει και binaries. Θα μπορώ να έχω πλέον τώρα, σε δεύτερο την εφαρμογή μου, από ένα δυστύπιο δίκτυο, χωρίς να πει κάποιος αυτό το DNS, κομμένο, γιατί έτσι μου ήρθε, χωρίς να πω ότι δώσα τάξη αυτό το DNS, οπότε κάτι μπορεί να πει, εγώ από κάποιο νόμο θα τσιμπήσω την εφαρμογή, η εφαρμογή θα ζωντανεύει στο browser μου και μετά θα συνδεθεί πάλι πίσω σε ένα από τα nodes που θέλει και θα πάει να κάνει ό,τι χρειάζεται. Τώρα, και η μαγεία, το identity εμένα το χρήστη μένει στο λάθο. Εγώ έχω τα κλειδιά μου, όταν θα συνδεθώ, ας πούμε, το κοντά εγώ ή ο χρήστης, πλέον ξεκλειδώνω τα πάντα, ό,τι τουλάχιστον μπορώ να κάνω. Άρα, πραγματικά μιλάμε για ένα framework το οποίο δεν χρειάζεται κανένα server από πίσω. Αλλά από την άλλη, δεν είναι το να φτιάξει κάτι πολύτιμο, δεν είναι να φτιάξει το Facebook, δεν είναι να φτιάξει social media applications. Είναι για να φτιάξει πράγματα τα οποία θα είναι ακριβά, αργά, αλλά δεν θα αποτελέσει ποτέ κανείς να τα αλλάξει και δεν θα αλλάξει ποτέ τους περιπτώσεις. Δεν είναι για να φτιάχνω διάφορες προσαρμογές. Λοιπόν, ένα άλλο πραγματάκι που χρειάζεται για να το κάνουμε πιο εύκολη διαδικασία είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα Chrome extension που λέγεται MetaMask. Το MetaMask στην ουσία είναι ένα Ethereum wallet το οποίο είναι extension στον browser. Και ποιο είναι το μεταλλευτό. Αν εγώ ανοίξω ένα παράθυρο που είναι μια εφαρμογή, δηλαδή μιλάει σε Ethereum, αυτή η εφαρμογή θα χρειαστεί να έχει το Web3. Το MetaMask κάνει inject Web3 και το κάνει initialize με το account που φτιάξω εγώ. Άρα μου επιτρέπει μέσα από το Chrome να δείτε αυτά τα decentralized applications που χρησιμοποιούν το Ethereum.
Η άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσω αυτό το MIST που εργάζει το θέμα, το οποίο πατάει, το οποίο είναι το και άρα το MetaMask είναι ένα τρόπο να μπορώ να φορτώνω όλες τις εφαρμογές μέσα στον Chrome και να παίζω με το Chrome. Για να φτιάξουμε τώρα τα smart contracts, είναι λίγο πόνος, έχει κάποια manual step που κάνει κάτι AI, ένα θέσιο αυτό. Υπάρχει ένα ωραίο framework που λέγεται Truffle. Το Truffle είναι γραμμένο στην JavaScript, έχει εντολές και μας κάνει initiate ένα smart contract. Έχει package manager, έχει όλο το ωραίο περιμένει για ένα framework, θα σου φτιάξει κάποια test, ξέρω εγώ, boilerplate, θα κομμάτει το contract σου και σου δίνει και εντολές για να κάνεις deploy στο δίκτυο. Έχει κάποια Java συμπεριφή, τα οποία έχει configuration και μπορείς τώρα να κάνεις compile, να κάνεις test και να κάνεις deploy μέσα από το Truffle framework. Είναι πάρα πολύ εύκολο και να το κάνει χεράτο, δεν θα το συνιστούν σε κανέναν. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάλι ένα smart contract και θα πάμε στην demo. Πάμε απλά να γράψουμε το version, δηλαδή πολύ πράγμα, δεν ξέρω. Σε ποια σωλήτη τη στοχεύουμε. Πολύ σημαντικό, αν δεν κάνει compile ένα contract, συνήθω σε κάθε update σωλήτη πάνε όλα. Οπότε στο πράγμα το βλέπουμε, ξέρω εγώ, στο έχει σωλήτη 4, 20 ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μετά τα τρία βασικά κομμάτια ενός Ethereum, όπως είπα, βασικά είναι ένα σύγκλιμα. Μπορεί να περιγράψουμε σαν structs, να γράφουμε δομές, όχι αντικείμενα, μόνο structs. Έχουμε συναντήσεις οι οποίες μπορούν να μου φέρουν κάτι και να δω ποιο είναι το αποτέλεσμα, τις οποίες δεν τις πληρώνω. Έχω τα function modifiers τα οποία μπορεί να είναι decorators, σε κάθε decorators, δηλαδή να λέω ότι αν ένας χρήστης είναι owner, μπορεί να κάνει αυτό. Αν δεν είναι, σκοτώσε το. Βγαίνει στην κούρα. Και τέλος τα events, όπως είπα. Όταν θα πρέπει να συσχετίσω ένα χρήστη ευθέλη, δηλαδή τι είναι ένας χρήστης, ένα public address, ότι το αντιστοιχεί κάτι ή να στείλω από το α στο β, αυτό είναι ένα event. Είναι κάτι που πρέπει να πάει σε όλο το δίκτυο και όλο το δίκτυο να συμφωνήσει ότι έγινε αυτή η αλλαγή. Γι' αυτό θα πάρει ένα event, θα πάρει και 14 δευτερόλεπτα το ενώ όταν διαβάζω κάτι, δεν χρειάζεται να πάει στο δίκτυο. Μιλάω στην client, του λέω φέρνω ποιοι είναι οι owners αυτού του, ξέρω εγώ, του αυτοκινήτου, θα μου απαντήσει τέλο. Και θεωρητικά εγώ πιστεύω ότι όντω ο client αυτό είναι σωστό. Γιατί το διάβασμα είναι σχετικά φθηνό. Ενώ το γράψιμο, τα events είναι αρκετά πιο ακριβά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο αυτά πώ φαίνονται. Έχω πολύ καιρό να του πω, οπότε δεν πιστεύεστε καθόλου. Λοιπόν, console. Και εδώ θα κάνω. Ξεκινήσουμε καταρχήν το test RPC. Αν θα δείτε, λέω, έχω πάρει μια probability D. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί αλλιώς θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Εδώ 10 σήμερα. Το οποίο τι κάνει. Κάθε φορά που ξεκινάει το test RPC, φτιάχνει καινούργια όπως θα δούμε accounts στο Ethereum. Το οποίο public address και private keys. Αν κάνετε refresh, αν ξαναξεκινάτε το test RPC, κάθε φορά φτιάχνει καινούργια. Αλλά μετά επειδή εγώ κάπου χρειάζομαι να έχω τα public κλειδιά από το κεφάλι για το portfolio, θα πρέπει να κάνω copy paste πάντα. Άμα βάλουμε το public ID, θα είναι πάντα κάθε φορά που ξεκινάει αυτό το εξωτερικό που ξέρει να φτιάξω, θα συνεχίσει από εκεί που το άφησα και πολύ εύκολα θα μπορώ να συνεχίσω με τα ίδια κλειδιά και τα ίδια τρέσσα. Οπότε ξεκινάω το τεστ RPC. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει φτιάξει καταρχήν τρία accounts στο YouTube. Αυτά είναι public addresses στο Ethereum. Και τα τρία private keys, τα οποία μετά μπορώ να κάνω import σε οποιοδήποτε wallet και να δω τι παίζει. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, και αυτό θυμηθείτε τώρα, είναι το mnemonic. Το mnemonic είναι 12.000 λέξεις, όπως λέμε εδώ πέρα, with, like, or, share, με τις οποίες, αν είναι από αυτές τις 12 λέξεις αναδιαφέρουν στο μυαλό μου, σε ένα τουάζ ή σε ένα χαρτάκι γραμμένο, όπου και να είμαι στον κόσμο, μπορεί να ξεκινήσει το wallet και να έρθει να δω όλη την περιουσία ή την αυτατό και έτσι διαφέρει οτιδήποτε. Επειδή το να θυμάσαι private keys είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι επανάγνωστο, αν υπάρχει mnemonic, τότε είτε σε ειδικό είτε σε εξαιρετικό σε οποιοδήποτε χάρεση, με αυτό μπορώ να ξαναφέρω το portfolio μου και στην ουσία να αγοράσω το βιβλίο. Οπότε, πώ είναι ασφαλή αυτή τα δίκτυα, θα γράφουμε σε ένα χαρτί και θα πάμε σε ένα χρηματικό κεφάλαιο. Είναι η πιο ασφαλή λύση. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει αυτό το ας πούμε lightweight mock blockchain και εδώ είναι που έχω το traffic. Όταν γράφω το traffic, δείτε τι βασικέ τρόπε που φτιάχνει, bla bla bla, networks public install και να δούμε λίγο τον κώδικα πώ είναι ένα traffic framework. Θα κλείσω λοιπόν, το βασικό πράγμα που πρέπει να δούμε είναι το κώδικα μας. Εδώ έχουμε το source, το smart contract. Εδώ καταρχήν κληρονομώ από το standard token, το οποίο είναι ένα token το οποίο κάνει implement το ERC-20 specification. Το ERC-20 specification είναι ο τρόπος τον οποίο φτιάχνω καινούργια tokens που θα θέλω. Το είπαμε θέλω στην ουσία, είναι ένας υπολογιστής. Και ένα από τις κρίσεις είναι να φτιάξω ένα δικό μου token, ας πούμε, και να το πουλάω σε εσάς το πιστηρία, και μπορώ να βάζω λεφτά και εσείς να χάνετε.
Τώρα δεν βλέπουμε όλες τις ταφάνσεις που υλοποιεί. Στην ουσία είναι 6-7. Με το balance, ποιος είναι ο owner, στείλε λεφτά, είναι πολύ απλό. Και το μόνο που κάνουμε εδώ πέρα είναι override, είναι το είπαμε, ξέρω εγώ, πες το token, το token μας, GJS token, κλείσουμε ένα symbol GJS, έχει 0-0 και υπέρχεσαι από τα μας 35 άτομα, οπότε θα δώσουμε τσοκόλα εδώ στα όλα, 100.000 τέτοιες για τους φίλους GJS. Μεγάλο τσοκόλα, ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε, καταρχήν είναι να πάμε κάτω το compile σχετικά εύκολο, το κάνει και ακόμα και ένθεξη. Λοιπόν, άρα λέμε πάθει το compile. Αφού είναι και έτσι, γιατί μπορείτε να ναι, το κάνουμε έτσι. Και μετά τώρα έχουμε ένα banner, έχει φτιαχτεί καταρχήν αυτό το API specification που λέμε. Το οποίο δεν το βλέπω από τότε, καλύτερα γιατί το καλέ. Και αυτό που να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε interface με το token. Καταρχήν να κάνουμε deploy στο δίκτυο. Οπότε θα πάμε από στο traffic, deploy. Θα το δώσουμε το δίκτυο στο development. Τώρα στο πρέπει να πάμε 3-4 testnets. Υπάρχει το live. Αλλά επειδή το ξανακάνω το τέτοιο που θέλω να προσδιοριστώ, θα το κάνω μόνο εδώ. Development. Θα δείτε τώρα ότι θα πάει στην ουσία να πάρει αυτό το EVM, αυτό το binary που έχει φτιάξει κάπου το traffic, και θα πάει να φτιάξει μια νέα διεύθυνση στο Ethereum Network, και από την οποία μετά μπορώ να προσπελάσω το smart contract. Λοιπόν, τώρα βλέπετε πολύ ωραία, έχουμε αυτό το GJS token. Σε αυτό το address πλέον υπάρχει ένα smart contract. Δηλαδή έχουμε τα wallets, που είναι addresses που είναι το δικό μου wallet και συμφέρει μετά, και έχουμε πέρα του ανθρώπου, έχουμε και τα προγράμματα που ζουν στην ίδια οικονομία. Φανταστείτε έναν κόσμο που θα έχουμε ρομπότ, αλγορίθμου και ανθρώπου που θα ανταλλάσσουν αξία. Προφανώ δεν μπορούμε να έχουμε smart contract, αλλά θα μπορούμε έτσι να δούμε πόσα wallets θέλουν κάθε μέρα διαμηνιστικά. Λοιπόν, άρα εδώ αυτό το address θα το χρειαστώ λίγο αργότερα. Γυρνάω στο visual code. Και τι κάνω τώρα, θα σκέφτε που χρειαστώ, αλλά θέλω να το σημειώσω γιατί θα χρειαστεί λίγο αργότερα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα specifications που κάνουμε για να κάνουμε deploy. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω αυτό που θέλω να σημειώσω το address που βρίσκεται αυτό το token. Και αυτό το δεδομοσπατικό είναι ότι θέλω να φτιάξω μια εφαρμογή και να δούμε ποιο θα έχει τα πάντα, πόσα υπάρχουν και να φτιάξουμε ένα όλο και το GJS token. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι πολύ εύκολο να κάνουμε, είναι μια εφαρμογή HTML. Πάντα λέω στην ηλίθεια. Και οπότε κάνω στην ουσία η λογική μου έχει σπουδάσει το ArcGIS. Το ArcGIS θα κάνει. Θα πάει να φέρει αυτή την κορυφή βιβλιοθήκη που έλεγα απέξω πριν, είτε θα φορτώσει από μένα, είτε θα κάνει inject το MetaMask που είδαμε πριν. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, το MetaMask θα το κάνει inject και του λέμε ότι θα πα να συνδεθεί localhost στο port που έχει το JSON RTS. Από εκεί και πέρα, το μόνο που θα κάνω στο δείτε εδώ είναι φορτώνω το contract, το GJS Token Artifact, υπάρχει πλέον σε ένα instance, ας πούμε στο application, και τώρα εγώ ας πούμε μπορώ να καλώ τις συνακτήσεις που είδα πριν γραμμένες σε Solid, για το Total Supply. Τέλος πάντων, αυτή δεν υπάρχει τώρα γιατί την έχω πληρονομήσει εδώ στο ένα token. Έτσι. Αλλά η φάση πλέον είναι ότι εγώ τώρα έχω JavaScript και αν όλα πάνε εξαιρετικά, θα τα πάω στον Chrome, θα πάω εδώ στο GJS Token Wallet. Θα κάνω ένα refresh. 125.000 Greek JS το οποίο μιλάω το λάβο. Λοιπόν, αυτό που θα δούμε το μέτα μας. Τώρα έχω συνδεθεί σε αυτούς τους πίστες. Αν άλλαζα account, ας πούμε, πάω στον πλέον του balance και 125.000. Αν πάω στον test RPC 1, αυτό το δικά τους είναι στη φτώχεια, 0. Και έμα για τώρα. Αυτό ο καθένας που πιέζει την email, που τρέχει στο κόσμο του προλογιστή, δεν πιέζει ότι φεύγω μέτα, που μπορεί να πει να ξεκινάει. Υπάρχει το δικό σου υπολογιστή, δεν είναι στο δικό σου client που πιστεύεσαι, θα βλέπει όλοι τα αποτελέσματα. Και είναι πολύ ωραίο μετά να πηγαίνουμε π.χ. σε άλλα wallets, δηλαδή εδώ βλέπετε έχω το MyEther Wallet από το .com, όπως βλέπετε. Έχω συνδέσει ένα δίκτυο που είναι το δικό μου, είναι το custom, είναι local host, 45. Όπως ξαναείπα, όλα είναι αποκλειστικά στο browser. Τώρα ναι, αν ξαναπάω στο δικό μου wallet info, κάθε φορά που το στέφαμε, είναι statement αυτό το wallet. Αν ξέρω το private key, το mnemonic phrase που λέγαμε πιο πριν, για να το πιέσω πρώτο. Αν πάω και πάρω το πρώτο private key, οπότε μπορώ να φτιάξω το wallet με το mnemonic wallet. Θα δείτε τώρα ότι πόσο ether έχω. Ναι, δεν έχω τόσο. Και θεωρητικά, αν κάνω το log token, θα δείτε ότι έχω JCJ. Greek JS, ναι, δεν το
Άρα τώρα αυτό είναι το θέμα. Ότι αν έχουμε ένα smartphone που έχει όλες τις φωνές, μπορούμε να φτιάξουμε 100.000 διαφορετικά συστήματα software, να μπορούμε να φορτώνουμε τα data μας, και μπορεί ο καθένας να φτιάξει ένα διαφορετικό interface και όλα πάνω από το ίδιο κόσμο. Από το ίδιο τότε. Φανταστείτε ότι τυχαία στο ρέτσι, ας πούμε το πληκτρολόγιο θα είναι ένα smartphone, και ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια εφαρμογή. Και θα πρέπει να πιστεύουμε μετά ότι αυτό που θα κλειδιάζει είναι αυτό. Και τέλος. Λοιπόν, τώρα, αν δείτε πώς θα πράγματα σωστά, γιατί είχαμε δει λίγο αλλά όλα τα πράγματα εδώ, θα έρθουμε εδώ στο MetaMask να βλέπουμε τα τόκια τους. Αυτό παίξει το πρωί, τώρα τι γίνεται. Και ο τόκος που ήταν απλά ήταν να πω στο MetaMask το τόκια που βρίσκεται σε αυτό το address. Και αυτόματα από το Yes 20 Specification θα φόρτωνε και το όνομα του τόκια και τα πόσα έχω και κλπ. Θα μπορούσε να στείλω και μέσω MetaMask. Δηλαδή, όταν θέλω να κάνω μια συναλλαγή, αν σου πει να στείλω τι JS token, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για κάποιον που έχει να δει. Βάζω ξέρω το address του φίλου του Χεκτή. Θέλω να στείλω 500 τόκια με την Enterprise. Α, αυτό δεν έχει, το balance δεν είναι. Θα παίξω. Πρέπει να πάω στον άλλο χρήστη. Αλλά θα συγχωρηθούμε να μας πει κάποια θεματάκια αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, μπορεί να ξανακάνω πάλι το πρωί, οπότε αφήστε το μια φορά. Υπάρχει κάποιος που ξέρει καλύτερα. Γνωρίζοντας το στοιχείο ότι είναι το δικό μου address και να βλέπω ότι έχει ισχύει κάποιο κάτι ή έχει υποφύγει.